Θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην Αμοργό για να συναντήσουμε την κυρία Πόπη Δεσποτίδη, Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Πολιτισμού. Κυρία Δεσποτίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα σε όλους και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλή μεγάλη εβδομάδα. Είναι μια δύσκολη μεγάλη εβδομάδα. Είναι ένα τελείως διαφορετικό Πάσχα για όλους και πολύ πολύ διαφορετικό για το νησί σας. Ακριβώς. Φέτος είναι ένα διαφορετικό Πάσχα όχι μόνο για το νησί μας, είναι για όλο τον κόσμο, για όλη την ανθρωπότητα. Αλλά πόσο μάλλον για εδώ, που εμείς έχουμε συνηθίσει ένα Πάσχα που περιμένουμε τον κόσμο να έρθει, να ανοίξει τα σπίτια του, να γεμίσει γενικά το νησί. Φέτος όμως όλοι πρέπει να κάνουμε την υπομονή που πρέπει, ώστε να είμαστε καλά, να το ζήσουμε του χρόνου. Έχει όλες τις τελευταίες ημέρες υπάρξει μια πολύ συντονισμένη προσπάθεια και εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής και όλων των φορέων του νησιού, όπως και σε άλλες περιοχές, να αποτρέψετε τον κόσμο, τους ετεροδημότες και τους επισκέπτες που θα ήθελαν να είναι στο πανέμορφο νησί σας, η αλήθεια είναι, να μην έρθουν το Πάσχα, να μην κάνουν αυτή την προσπάθεια για να μπορέσετε να τους καλοδεχτείτε όταν ο εφιάλτης θα έχει τελειώσει. Ακριβώς, πολύ σωστά θα τα λέτε. Η Αμοργός ήταν από τα πρώτα νησιά που εφάρμοσε αμέσως όλες τις κυβερνητικές οδηγίες. Και εδώ πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους, στους επαγγελματίες, στους πολίτες, στους νοσηλευτές μας, στους γιατρούς που είναι εδώ, στα σώματα ασφαλείας. Όλα τηρηθήκαν. Και αυτό είπαμε, ότι φέτος ας κάνουν όλοι λίγο υπομονή και να μην έρθουν φέτος στο νησί, λόγω του ότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλες δομές. Φυσικά και όλους τους θέλουμε. Αλλά εδώ τα πράγματα, όπως γνωρίζετε και εσείς που έχετε επισκεφτεί το νησί, υπάρχουν προβλήματα στο θέμα της υγείας. Άρα καλείται να το κρατήσουμε υγιές και μετά όλοι να απολαύσουμε όλη αυτή την ομορφιά του νησιού που ξέρουμε. Στην Αμοργό τα κρούσματα μέχρι σήμερα είναι μηδενικά και μακάρι να παραμείνουν έτσι. Φαντάζομαι ότι επικράτησε μια αναστάτωση όταν σε γειτονικά νησιά υπήρξαν τα πρώτα κρούσματα και αυτό έχει ενισχύσει και τη δική σας προσπάθεια τα μηνύματα να είναι διαρκή, να αποτρέπουμε τον κόσμο από το να επιχειρήσει να έρθει στο νησί. Ακριβώς. Λίγο θορυβηθήκαμε. Δηλαδή όλη η κοινωνία θορυβήθηκε εδώ όταν ακούσαμε κρούσματα στη Μύκονο, στη Σύρο και λίγο πιο πρόσφατα στην Άξο, που είμαστε με καθημερινή σύνδεση εδώ. Και εκεί ακόμη προσέξαμε ακόμα περισσότερο. Δηλαδή ο κόσμος δεν κυκλοφορεί έξω. Αυτό που μένουμε σπίτι, εμείς εδώ το ακολουθούμε πιστά. Το ακολουθείτε πιστά. Βέβαια, ίσως σε εσάς να είναι και λίγο πιο εύκολο από την άποψη ότι όπου και αν βρίσκεσαι, τα τοπία είναι τόσο μαγικά, που νομίζω ότι αυτό είναι πολύ παρήγορο. Θα ήταν πιο δύσκολο αν ήταν μια μεγάλη πόλη και τα διαμερίσματα ήταν ασφυκτικά για τον κόσμο. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντική η προσπάθεια. Και οι μεγάλοι άνθρωποι και οι νεότεροι το τηρείτε απόλυτα. Ακριβώς. Εδώ πέρα, ό,τι και να είναι, τώρα ειδικά που ο καιρός έχει φτιάξει πολύ. Είναι πολύ όμορφο να βγαίνεις έξω και στο σούπερ μάρκετ που θα πας, στο φαρμακείο, ηρεμείς λίγο. Βλέπεις την ομορφιά της θάλασσας. Φέτος είναι και η Αμοργός είναι καταπράσινη γιατί έχει βρέξει και είναι η φύση πολύ όμορφη. Όμως είναι λίγο περίεργο γιατί ο κόσμος τώρα δεν μπορεί να πάει στην εκκλησία και έτσι τι να κάνουμε, όλοι μένουμε μέσα. Ένα νησί με πάρα πολλές εκκλησίες, θα πρέπει επίσης να πούμε. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερο το Πάσχα όλες τις προηγούμενες χρονιές. Ωστόσο, η υγεία τελικά είναι πάνω απ' όλα. Όμως, ο Δήμος και η δική σας προσπάθεια δεν σταματούν ούτε όταν ο εφιάλτης έχει χτυπήσει την πόρτα μας. Γίνεται ταυτόχρονα λοιπόν μια προσπάθεια. Είδα ότι έχετε ξεκινήσει να ζητάτε τις γνώμες των ανθρώπων του τουρισμού για το πόσο θα τονωθεί η επόμενη μέρα, γιατί το μεγάλο στίχημα είναι η επόμενη μέρα. Δουλειά πολύ λοιπόν και στο δικό σας τομέα, στον τουρισμό. Ακριβώς. Ο τουρισμός είναι η βασική πηγή εσόδων του νησιού και είναι μια αλυσίδα. Όταν ξεκινήσει να έρθει ο κόσμος, θα δουλέψουν όλες οι ειδικότητες, επαγγελματίες, ξυλουργοί, όλοι. Άρα, εμείς από τώρα έχουμε ξεκινήσει και δουλεύουμε για αυτή την επόμενη μέρα. Ήδη πολλά πράγματα που προετοιμάζαμε να κάνουμε το Μάιο, που να σου πω την αλήθεια, ο φετινός Μάιος προβλεπόταν να ήταν πολύ καλός, αλλά έχουμε αρχίσει και τα μεταφέρουμε καλώς εγώ των πραγμάτων να πάνε όλα καλά. Για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Μάλιστα. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Πολύ σημαντικές δράσεις που έχουν να κάνουν και με τον πολιτισμό του τόπου σας και με τη γαστρονομία και σίγουρα με τη μεγάλη διοργάνωση το Authentic Big Blue, το οποίο νομίζω ότι είναι το κορυφαίο γεγονός. Όλα αυτά τα έχετε βάλει σε ένα πλάνο και τα βλέπετε, δεν τα έχετε αφήσει στην άκρη, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν να γίνουν όλα με τον καλύτερο τρόπο. Ακριβώς. Περιμένουμε λίγο να ηρεμήσουν τα πράγματα και να μπουν όλα σε μια σειρά. Προς το παρόν, το Authentic Big Blue, εκτός κάποιας έκτακτης αλλαγής, θα γίνει το Σεπτέμβρη. Όπως επίσης και το Αμόργος Trail Challenge, το ορεινό τρέξιμο, θα γίνει και αυτό 19-20 Σεπτέμβρη.
και μετά 21 Σεπτέμβρη με 26 το καταδυτικό γεγονός. Έχουμε πάντα διεθνείς συμμετοχές και έτσι περιμένουμε λίγο να δούμε και την γενικότερη εικόνα στον κόσμο πώς θα πάει όλο αυτό. Γιατί όπως καταλαβαίνετε πρέπει όλοι να πάρουμε τα μέτρα μας. Πολύ πολύ σημαντικό. Ωστόσο, επειδή παρακολουθώ κάποιους από τους αθλητές που είναι κάθε χρόνο εκεί κοντά, σε συνεχίζουν τις προπονήσεις τους ακόμη και από το σπίτι, έχουν βρει τρόπους να κρατούν πολύ καλή τη φυσική τους κατάσταση, να είναι έτοιμοι για το Σεπτέμβρη. Τα βλέπετε κι εσείς. Έχουμε καθημερινή επικοινωνία, ναι, μας στέλνουν τους χαιρετισμούς τους και όπως και εμείς τους στείλαμε τους δικούς μας, ειδικά για το Καθολικό Πάσχα χθες που ήταν. Και ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά και η Αμοργός είναι εδώ και τους περιμένει όλους και σας περιμένει και σας κάνω πρόσκληση ανοιχτή να έρθετε με το καλό να τελειώσουν όλα το Σεπτέμβρη να δείτε όλες μας διοργανώσεις. Έτσι κι αλλιώς το ραντεβού μας είναι για το Σεπτέμβρη. Έτσι. Να σας ευχαριστήσω θερμά, να ευχηθώ καλή μεγάλη εβδομάδα, καλό Πάσχα και με το καλό να βρεθούμε από κοντά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ και να ευχηθώ κι εγώ σε όλους καλή μεγάλη εβδομάδα και καλό Πάσχα. Δύναμη και υγεία να έχετε. Ευχαριστώ. Το πρώτο. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.